Πάμε στον Μπάρι. Πάμε, τον έχουμε. Έχει να μας πει κάποια αδικία του παρελθόντος που θυμάται αυτός. Από Μουντιάλ, από Κόπα Αμέρικα, από Euro, οτιδήποτε. Και παράλληλα τα σημεία του για σήμερα. Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Πάρη. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσύ. Τι ακριβώς να θυμάμαι? Κάποια μεγάλη αδικία έτσι που δεν φεύγει από το μυαλό σου ή σε έχει στιγματίσει. Από το αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο ποδόσφαιρο. Αυτό θέλει να έχει σκέψη, ρε. Είναι πολύ γρήγορο αυτό. Έτσι, ναι, δεν μπορεί τώρα να σκεφτεί. Πρέπει να σκεφτεί κάτι. Ναι. Η αδικία είναι πάρει. Το χθεσινό το Γουότφορντ. Ποιο, το 1-1. Το έμεινε στο 1-1 και χάνηκε. Γιατί έχασε πέναλτι η Γουότφορντ. Το ξέρεις? Απίστευτο. Όχι, γι' αυτό δεν το ήξερα, γιατί είδα μόνο το σκορ στο τέλος και τρελάθηκα. Ναι. Γιατί η απογευματινή επιλογή πέρασε. Όντως. Έτσι, με απόδοση 2-40 ο άσος της ΚΑΕΝ, τον οποίο είχαμε συζητήσει με τον Νίκο Παπαδόπουλο, και παρά το γεγονός ότι συνήθως στη Β' Ιταλία, στη Β' Γαλλία, διορθώνω, εκεί και αν βλέπουμε κυρίως ισοπαλίες, τελικά πέρασε αυτός ο άσος. Με απόδοση το 2-40, τώρα που μου λες κιόλας πάλι με χαμένο πέναλτι να μην γίνει το σημείο, εδώ είναι η αδικία στο που λες. Να η αδικία. Στο τέλος είναι όλοι σχετικά. Έτσι. Έχεις τίποτα από γενικά... Δεν θα έχει σήμερα. Όχι, όχι για στοίχημα. Στοίχημα θα κλείσουμε στο τέλος. Αν υπάρχει κάτι, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με Super League αυτά και... Αν υπάρχει κάποιο... Ναι, κάτι νεότερο από αυτά, ρε παιδί μου. Όχι, εκτός το ότι και χθες που το ψάξα και το απόγευμα για μία ακόμη φορά, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν τίθεται θέμα καθυστέρηση στην έναρξη του προαθλήματος. Έτσι, δηλαδή, απομένει να φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας κυρίως, ότι θα κλείσει το κεφάλαιο του πότε θα πάρουν οι ομάδες τα χρήματα από το στοίχημα της περσινής αγωνιστικής περίοδου, που μιλάμε για ένα ποσό του 1,5 εκατομμύριο για κάθε μία από τις ομάδες που αγωνίστηκαν στο περσινό πρωτάθλημα της Super League Interveten. Ότι σήμερα έχουμε αυτό εδώ το τουρνουά, το οποίο ολοκληρώνεται για την Φλόγα στο Βόλο, με τα δύο παιχνίδια στις 7 παρατέταρτο, η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Μπαζιάννα, και στις 9 ο μικρός και ο μεγάλος τελικός αντίστοιχα, με το παιχνίδι του διοργανωτή Βόλου με αντίπαλο τον Όφη. Όσον αφορά πάντως το άλλο, το οποίο λέγατε περισσότερο θα στεκόμουν πρόσωπα ή και όχι μόνο, δηλαδή όσα χρόνια και πέρασε περισσότερο, τα έχω να θυμάμαι κυρίως το Ροζέ Μιλά με το Καμερούν, έτσι, και για τους πανηγυρισμούς, αλλά και για την πορεία εκείνου του Καμερούν. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιταλίας το 1990, έτσι, και όχι τόσο στο 1986, όπου όλοι θα θυμούνται εκείνο το χέρι του Θεού, όπως λένε, με το Μαραντόνα, και εκείνη την κούρση την οποία έκανε στο νοκάουτ παιχνίδι με την Αγγλία για την Αργεντινή. Νομίζω ότι ίσως είναι κυρίως στιγμές που θα έχω να ξεχωρίζω όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως από πρόσωπα, αλλά και να σταθούμε και περισσότερο σε κάτι άλλο. Ξέρεις, όσον αφορά για αδικία, δεν μπορώ να... νομίζω ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε αύριο, να έχω κάτι περισσότερο χειροπιαστό στο μυαλό μου, ή να γυρίσω το χρόνο πίσω στις ώρες που θα ακολουθήσουν, παρά να πούμε κάτι ξεκάρφωτο την στιγμή αυτή. Και όσον αφορά φυσικά την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, υπάρχει αυτό το δυνατό φιλικό με αντίπαλο την Ισπανία σήμερα στις 9 Αυγούστου. Έτσι, το πρώτο δυνατό φιλικό παιχνίδι, το πρώτο υπό την παρουσία του Δημήτρη Τούδη στην άκρη της τεχνικής μας ηγεσίας, χωρίς τον Σλούκ και τον Παπαγιάννη, ο οποίος φαίνεται πως μπορεί και να χάσει οριστικά το ευρωμπάσκετ. Θα το δούμε αυτό. Σίγουρα τα βλέμματα πάνω στον Αντετοκούμπο, τον Γιάννη. Και νομίζω ότι από εκεί θα περάσει και η στοιχηματική μας πρόταση. Επόμενο είναι να δούμε λίγο και κάποιες μπασκετικές προτάσεις, σιγά-σιγά όσο θα πλησιάζει η ώρα για το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ, όσο θα μπαίνουν στη ζωή μας ακόμα και τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας. Ας πάρουμε κιόλας και μία γεύση από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, είτε όσοι θα παραβρεθούν πάνω από 11.000 εισιτήρια που έχουν φύγει ήδη για το κλείσιμο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, είτε όσοι τη δούμε τηλεοπτικά. Βέβαια, εγώ λόγω της παρουσίας μου στο Πανθεσσαλικό για αυτά τα δύο παιχνίδια, το ένα πίσω από το άλλο στις 7 παρατέταρτο και στις 9, θα είναι δύσκολο να την παρακολουθήσω, όσο θα προσπαθήσω να έχω εικόνα. Καθαρά στοιχηματικά δίνεται ξεκάθαρο φαβορί η εθνική μας απέναντι στην Ισπανία με απόδοση του 1,35. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με μια τέτοια απόδοση. Δεν μου κάνει κλικ όλα. Έτσι, και προτιμώ να πάω με το μείον 6,5, δηλαδή σε απόδοση 1,87, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να κερδίσει με πάνω από 7 πόντους την Ισπανία, ποντάροντας ενθουσιασμό,
στο γεγονός ότι οι δύο ομάδες είναι ακόμα στην διάρκεια της προετοιμασίας τους, και να θα πάρει και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η επίσημη πραγματικά αγαπημένη, θα πάρει και την όθηση από τον κόσμο για να μπορέσει να φτάσει σε μια νίκη απέναντι στην Ισπανία. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι ένα απλά φιλικό παιχνίδι, είναι ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα σε κάποιο τουρνουά, με εκτός από αυτό το δυνατό τεστ, η εθνική μας στον δρόμο προς το Ευρωπάσκετ, τη διάρκεια της προετοιμασίας της, θα έχει και το τουρνουά Ακρόπολη μπροστά της. Ωραία, Παρή. Ο κόσμος θα σας ακούσει και αργότερα. Ναι, θα τα πούμε σίγουρα το απόγευμα, λίγο πριν από τις 6 και με τον Σέργιο αλλά και τον Νίκο. Έτσι, εξάλλου μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, σε ένα ευρωπαϊκό τριήμερο, δεδομένου ότι υπάρχουν τα δεύτερα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, του Europa League αλλά και του Conference. Και όσον αφορά, επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά, εκτός και αν έχει ανακοινωθεί και μου έχει διαφύγει, οι ομάδες νομίζω ότι ήδη το γνωρίζουν, έχουν την αίσθηση πως και η Super League θα ανακοινώσει και επίσημα και το πρόγραμμα εκτός της πρεμιέρας του προαθλήματος και για την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη αγωνιστική. Να πούμε ότι φιξαρίστηκε το γεγονός ότι το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική είναι προγραμματισμένο πλέον για τις 9.30 το βράδυ στις 28 Αυγούστου. Ημέρα Κυριακή. Ωραία, για να δούμε πώς θα κυλήσουν και οι υπόλοιπες αγωνιστικές. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, όπως είπες. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονται στη Super League. Ναι, εννοείται. Πάνω απ' όλα αυτό. Στους διοργανωτές. Να σε καλά, Παρή. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Παρή Τσελεπίδη. 14 δεν είναι.